Στα χαρτιά πιθανότατα θα μείνει το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων με συμβατικά καύσιμα σε συγκεκριμένες περιοχές εντός των πόλεων. Ένα από τα πιθανά μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει η Κυπριακή Δημοκρατία βάσει του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παρά τις δηλώσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες στο ραδιόφωνο του Πολίτη και το Σίγμα, ο Υπουργός Μεταφορών τοποθετεί τώρα το μέτρο στη σφαίρα του μακροπρόθεσμου. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι εντός του 25 πρέπει να ικανοποιήσουμε τουλάχιστον 2 από τα 10-11 μέτρα τη φάση που βρισκόμαστε, που είναι η αρχή μιας πορείας προς την επίδευξη μείωσης των ρήπων. Πρέπει να ληφθούν τέτοια μέτρα που η κοινωνία να τα αγκαλιάσει και να αντιληφθεί το όφελος από αυτά τα μέτρα. Συνεπώς, αυτό θα μπορεί να συζητηθεί μόνο μετά από χρόνια. Και υποστηρίζει ότι οι σχετικοί κανονισμοί οδηγήθηκαν στη Βουλή προληπτικά σε συνέχεια της έγκρισης από τη Βουλή τον Νοέμβριο του 2023 του νομοσχεδίου για τα ειδικά μέτρα μείωσης των ατμοσφαιρικών ρήπων και αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές. Χωρίς να υπάρχει έγκριση της Βουλής για το ύψος τυχών προστήμων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία και σίγουρα δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί εντός του 25. Θα προσπαθήσω να έρθω σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταφορών, για να ρωτήσουμε πόσο επίγον θεωρεί το νομοσχέδιο. Το μέτρο προβλέπει την απαγόρευση έλευσης οχημάτων με καύσιμα ντίζελ ή βενζίνη σε συγκεκριμένες περιοχές που βρίσκονται στο κέντρο των πόλεων. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών προβλέπει την επιβολή εξωδικού προστίμου από 50 μέχρι 100 ευρώ σε όσους οδηγούς εισέρχονται παράνομα στις περιοχές που θα καθοριστούν εντός των πόλεων. Με την ενεργοποίηση του νομοσχεδίου, σε όσους δήμους θα εφαρμοστεί, θα κυκλοφορούν μόνο υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα με συμβατικά καύσιμα θα έχουν δυνατότητα κυκλοφορίας μόνο σε ορισμένες μέρες και ώρες. Εξαίρεση από την εν λόγω απαγόρευση θα έχουν οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι των περιοχών που θα εφαρμοστεί. Τις λεπτομέρειες σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου θα τις καθορίσει η τεχνική αρχή σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.